Πού πήγαν όλοι, πού χάθηκαν, αυτός που κάποτε ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, το παιδί που μικρός ήσυχος δεν καθόταν, ο άλλος μετά, του έρωτα ο έφηβος, ο πληγωμένος, ο ατίθασος του στρατού, ο σκληρός, ο ατρόμητος, τον δρόμον ο φλογερός ο διπόρος ακόμη, πού πήγαν, πού χάθηκαν, Γιώργος Μαρκόπουλος, η παλαιή αυτή μου, από τη συλλογή «Κρυφός κυνηγός». Είναι από τις πρώτες σελίδες του νέου μυθιστορήματος της Έλενας Χουζούρη στην σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκης. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε όσες και όσους πίστεψαν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο. Αναρωτιέμαι όμως αν αυτός ο κόσμος αλλάζει. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι εμείς αλλάζουμε και ίσως όταν αλλάζουμε εμείς, μέσα από μας να αλλάζουν και οι κοινωνίες. Η Έλενα Χουζούρη είναι στην βιντεοκλήση, θα μιλήσουμε μαζί της, είναι στην Αθήνα. Γεια σου Έλενα. Καλημέρα. Θα καλημέρα, ήθελα καλημέρα σε όλους να είναι καλό τάξιδο το νέο μυθιστόρημα. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία. Να είσαι καλά. Και θα ήθελα να μου μιλήσεις για αυτή τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού και αν πράγματι οι ήρωές σου πίστευαν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο και πιστεύω ότι στις τάξεις των αναρχικών και στις τάξεις των τρομοκρατών ίσως υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι με αυτές τις πράξεις θα αλλάξουν τον κόσμο. Ναι, το βιβλίο ακριβώς αναφέρεται ή μάλλον προσπαθεί να κατανοήσει τον έναν από τους βασικούς ήρωες, τον επιλεγόμενο άτακτο, τον νεαρό αναρχικό, που τελικά σκοτώνεται από αστυνομικές δυνάμεις, τον βάζω τον Οκτώβριο του 1989, γιατί τελικά το 1989 ήταν έτος αλλαγών γενικότερα στον κόσμο και δεν μιλώ μέσα πώς ένιωθαν οι άνθρωποι. Αν θυμάστε το 89 ήταν η δολοφονία του Μπακογιάννη, το βρώμικο 89 όπως το έλεγαν, ήταν η πτώση του τείχους του Βερολίνου μετά από λίγο, η πτώση όλου του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ. Δηλαδή, άλλωστε ο Κόπης Μπάουν το 89 το θεωρεί ως το τέλος του 20ου αιώνα. Λοιπόν, βάζω λοιπόν αυτήν την ψυχρό εκτέλεση του 27χρονου άτακτου τότε, και η οποία έχει, ας πούμε, βάση ένα πραγματικό γεγονός που έγινε το 1987, με την εκτέλεση, την εμψυχρό εκτέλεση του Μιχάλη Πρέκα, ενός νεαρού αναρχικού. Αλλά αυτή η εκτέλεση όμως, έτσι, αυτός ο θάνατος, αυτή η καταστροφή, η αυτοκαταστροφή τελικά, που είναι και η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, όταν τελικά νομίζεις ότι θα αλλάξει τον κόσμο καταστρέφοντας τον και καταστρέφοντας και τον εαυτό σου τελικά, δεν κάνεις παρά να πας σε μια σκοτεινή πλευρά και όχι σε ένα φως. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το γεγονός προσπαθούν ο αδελφός του, ο κατά 12 χρόνια μεγαλύτερος αδελφός του, ο οποίος ήταν μέχρι τότε ένας σκληροπυρηνικός στέλεχος της κομμουνιστικής αριστεράς, αλλά και ο φίλος του, ο Δημήτρης Κάπα, που αφηγείται όλο αυτό το 24ωρο, και ο οποίος είναι ένας αμφισβητίας και ένας άνθρωπος που έχει πολύ σκεπτικισμό για όλα τα πράγματα γύρω του ήδη, διαγραμμένος από την κομμουνιστική αριστερά, μετά από αυτό θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν πότε και πώς ο άτακτος πέρασε στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Έτσι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το νεανικό παρελθόν τους, της ηρωικής προηγούμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 70 δηλαδή, και μέσα σε ένα κυριολεκτικά έφλεκτο 24ωρο θα προβληματιστούν για τη στάση τους απέναντι στην πορεία προς την αυτοκαταστροφή του άτακτου. Ο Μέν Δημήτρης Κάπα, που είναι πια δημοσιογράφος, βουτυγμένος όμως στα προσωπικά του αδιέξοδα, στο αλκοόλ, σε μια ζωή έτσι που αισθάνεται χωρίς νόημα, έχοντας αυτός αυτή την αίσθηση που λέει το ποίημα του Γιώργου Μαρκόπουλου, ότι πού πήγαν οι φίλοι μου, τι γίνανε κτλ. Ο Δε Τάσος, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν ταγμένος στο υπεράνω όλων κομματικό του καθήκον, απαξίωνε το μικρό του αδελφό, δεν τον φρόντιζε καθόλου, κυριολεκτικά είχε από τότε που γεννήθηκε αυτό το παιδάκι έναν φοβερό ανταγωνισμό,
και νιώθηκε ενοχές γιατί δεν τον βοήθησε καθόλου και τον όθησε ουσιαστικά στο δρόμο που πήρε τον σκοτεινό. Τελικά αυτοί οι δύο που θα απομείνουν θα αναγκαστούν να αναμετρηθούν με τις πεποιθήσεις τους μέχρι τότε, τις επιλογές τους, τα λάθη τους, τις ψευδεστήσεις τους, τις ενοχές τους. Γιατί και ο Δημήτρης Κάπα με την σχετική ανεκτικότητα που έδειχνε απέναντι στον άτακτο δεν τον βοήθησε καθόλου. Λοιπόν, και καθώς η πολιτική κατάσταση τα αγριεύει γύρω τους, γιατί αγρίευε εκείνο τον καιρό, και στους δύο, αυτούς οι οποίοι είναι της γενιάς της δικτατορίας, ο Τάσος και ο Δημήτρης Κάπα, δεν θα απομείνει παρά η πικρή γεύση ενός επικείμενου φέντε σχέκλ, των διαψεύσεων και των απογοητεύσεων της γενιάς τους. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που έκανε τον άτακτο να μπει στο χώρο της αναρχίας και να μεταφράζει βέβαια τα πράγματα, ακόμη και ερμηνεύοντάς το και στο μελλοντικό παιδί του, διαφορετικά. Κοίταξε, πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο για να το δουν. Πιστεύω η οικογενειακή κατάσταση, η πάρα πολύ κακή σχέση με τον αδελφό του από τότε που γεννήθηκε αυτό μωρό, το γεγονός ότι αυτοί οι δύο είχαν ένα πατέρα που ήταν με τον Άρη Βελουχιώτη και τα λοιπά, και για τον μεν ένα, τον Τάσο τον μεγάλο, ήταν ένα πρότυπο, αλλά για τον άλλον τελικά απέδει αρνητικό πρότυπο. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι προσπάθησα να κατανοήσω κι εγώ, ξέρεις, γράφοντας αυτό το μυθιστόρημα, γιατί κανείς φτάνει εκεί. Γιατί και για μένα ήταν και ακόμα είναι, πρέπει να σου πω, γιατί δεν δίνω απάντηση στο... Είναι μια απορία αυτό. Είναι μια απορία. Είναι μια απορία. Σε τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι και μπαίνουν στο χώρο της αναρχίας. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως ιδεολογία. Καταστροφής είναι, δεν ξέρω. Το χρησιμοποιούν ως ιδεολογία. Ναι. Αλλά όπως ομολογεί όμως ο άτακτος κάποια στιγμή, αφήνοντας υποθήκες στο γιο του. Στο γιο του, ναι. Λοιπόν, όταν κάνεις ντου σε ένα βενζινάδικο και το ληστεύεις, αυτό δεν είναι... αυτό είναι τρομοκρατία, είναι ποινικό αδίκημα. Ναι, δεν είναι. Δεν σε καλύπτει καμιά ιδιότητα κανενός αναρχικού. Αυτό. Ορίστε. Δεν είναι επανάσταση. Ακριβώς. Το γράφει, λέει κάπου ο Δημήτρης Κάπα, προσπαθώντας και αυτό να καταλάβει, ότι όλα, δηλαδή αυτοί μιμούνται την επανάσταση. Δεν είναι επανάσταση το να κες κάδους, σκουπιδιών. Το να καταστρέφεις τη δημόσια περιουσία, τα πανεπιστήμια, τους δημόσιους χώρους, τις πόλεις, αυτό είναι επανάσταση εναντίον ποιον. Αυτό λέω. Ναι. Αυτό είναι η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Δηλαδή νομίζεις ότι μπαίνεις κάπου, ότι κάνεις κάτι καλό, έτσι νομίζεις, αλλά τελικά κάνεις κάτι κακό. Κάτι που καταστρέφει τον κόσμο γύρω σου, αλλά καταστρέφει και σένα στο τέλος. Ναι, είναι μία απορία προς την αυτοκαταστροφή αυτό. Ακριβώς, αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Δεν ήταν εύκολο, τόσο εύκολο αυτό το μυθιστόρημα. Ποια είναι, οι δύο πρώτοι, οι μεγάλοι δηλαδή, που ανήκουν στη δική μου γενιά, δεν μου ήταν δύσκολο να τους φτιάξω, ιδιαίτερα αυτό που ήταν τον βάζω να είναι στέλεχος του κουκουέ και τα λοιπά. Δυσκολεύτηκα όμως στο να φτιάξω το χαρακτήρα του άτακτου, διότι ούτε το Μιχάλη Πρέκα ήξερα, ούτε κανέναν αναρχικό έχω γνωρίσει στη ζωή μου, οπότε δεν ήταν εύκολο και ακόμα και το πώς μιλάει στον τελικό του μονόλογο ο άτακτος, είδες ότι διαφοροποιείται από τους άλλους, γιατί χρησιμοποιούν μία ορολογία που έπρεπε εγώ να την ψάξω να την βρω. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλοτάξιδο αυτό το, βιβλίο. Κουράστηκες αυτές τις μέρες, γιατί είχατε και τα βραβεία της εταιρείας συγγραφέων. Πήγαν όλα καλά όμως, έτσι. Πήγανε πολύ καλά, γιατί προσπάθησα, ξέρεις, να οργανώσω μία γιορτή περισσότερο, και γιατί το έχουμε ανάγκη μετά από τόσο καιρό κλεισούρας, φόβων, όλων αυτών τέλος πάντων που περνάμε με τους κορονοϊούς και όλα αυτά.
Και ήθελα να δώσω στους ανθρώπους έτσι μια χαρά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την απονομή των βραβείων, που είναι δικά μας βραβεία, της εταιρείας συγγραφέων δηλαδή, σε πρωτοεμφανιζόμενους, ποιητή και πεζογράφο. Να πω ότι το βραβείο ποιήσης Γιάννη Βαρβέρης το πήρε ο 30χρονος Σπύρος Γούλας για το βιβλίο του «Τα περσινά αυτό πάντα το ξεχνά το τίτλο, «Τα περσινά τα βάζεις καλά». Και ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, νέος και αυτός πολύ νέος, για το βιβλίο του «Λάργο». Mm-hmm. Και ξέρεις, το γεγονός ότι η ίδια η εταιρεία συγγραφέων απονείμει τα βραβεία σε πρωτοεμφανιζόμενους, έχω την αίσθηση ότι είναι για τα παιδιά αυτά, για τους νέους αυτούς ανθρώπους, όπως το έπανε και όλα στην εκδήλωση εκεί, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Ναι, είναι μια αναγνώριση από τους ομοτέχνους αυτό. Ακριβώς, ναι. Όπως το λέτε. Και ανανεώνεται, και ανανεώνεται συνεχώς η λογοτεχνία μας με νέα ονόματα, έτσι, με νέα ταλαντούχα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Καλή επιτυχία και προσωπικά στο δικό σου το βιβλίο και στην εταιρεία συγγραφέων για όλες τις αξιόλογες δράσεις. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλές γιορτές. Να είμαστε καλά. Σε να είμαστε όλους καλά. Και να είμαστε με καλά. Υγεία, με υγεία. Και υγεία. Γεια σου, Έλενα. Ευχαριστώ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, Έλενα Χουζούρη από την Αθήνα. Το βιβλίο της κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη «Στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού», μια παλιά ιστορία. Και σκεφτόμουν πώς να υποδεχθώ τον σημερινό μου καλεσμένο. Αλλά επειδή διάβαζα αυτές τις μέρες το γοητευτικό του μυθιστόρημα με τον τίτλο «Το στέμα των αυγών», ένα βυζαντινό χειρόγραφο, εκδόσεις Καστανιώτη, αφού λοιπόν αναφέρει έναν αγαπημένο μου ποιητή, μυστικιστή εκείνης της εποχής, τον Τζελαλεντίν Ρουμί, θα ήθελα να διαβάσω και να τον υποδεχθώ με κάτι που αγαπώ ιδιαίτερα και είναι από τον Ρουμί. «Δίχως αγάπη, όλη η λατρεία είναι ένα ασήκωτο βάρος. Ο χορός αγκαρία, η μουσική σκέτος θόρυβος. Ναι, όλη η βροχή του ουρανού πέφτει στη θάλασσα, μα δίχως αγάπη, ούτε μια σταγόνα δεν γίνεται μαργαριτάρι». Καλωσορίστε, κύριε Χατζιαντωνίου. Ευχαριστώ θερμά. Είναι μια θαυμάσια υποδοχή μέσα από αυτούς τους στίχους ενός σπουδαίου Πέρση μυστικιστή, που μεγάλη ποίηση, όπως το ξέρουμε όλοι, δεν χάνει ποτέ την αξία της όσους αιώνες, όσοι αιώνες και αν περάσουν. Και τώρα που το σκέφτομαι, αυτοί οι στίχοι, αν διάβαζαν όλοι όσοι πρωταγωνιστούν στην ιστορία σας, Τζελαλεντίν Ρουμί, για την αγάπη και έδειχναν αγάπη και όχι μίσος και φθόνο και αντιπαλότητα και εξουδετέρωση, ο κόσμος θα ήταν πολύ διαφορετικός. Δηλαδή, να φανταστούμε, λέγαμε προηγουμένως με την Έλενα Χουζούρη, αλίμονο σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο. Αν όμως υπήρχαν 5-10 Ιωάννης Βατάτζης ή 5-10 σαν το γιο του, τον Θεόδωρο, τότε ο κόσμος θα ήταν ίσως καλύτερα. Έχετε απολύτως δίκιο. Είναι οι άνθρωποι που αλλάζουν τον κόσμο και όχι ο κόσμος τους ανθρώπους. Και αυτό το βλέπει κανείς ακόμα και στην περίοδο στην οποία διαδραματίζεται το συγκεκριμένο βιβλίο. Παρότι το περιβάλλον θα περίμενε κανείς το κοινωνικό, το εκκλησιαστικό, το ιστορικό, να είναι πιο κοντά σε ορισμένες αξίες της αγάπης, όπως διακήρυσε τουλάχιστον ο Βυζαντινός και ο Μεσσωνικός κόσμος στη Δύση. Παρόλα αυτά δεν έλειπαν ούτε τότε τα εγκλήματα, ούτε οι μεγάλες στιγμές, αλλά ούτε και οι επονίδιστες. Γιατί τελικά αυτό είναι ο άνθρωπος μέσα στην αδυναμία του και μέσα στις δυνατότητες που έχει για το καλύτερο και το χειρότερο. Κύριε Χατζιαντωνίου, στο βιβλίο σας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουκούτσι, «Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης», γράφεται στη σελίδα 49 και το εξής: «Η ιστορία όμως
δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο της έμπνευσης, ούτε εύκολος, έτοιμος μύθος που καλύπτει την αδυναμία για μυθοπλαστική έμπνευση και δημιουργία ζωντανών χαρακτήρων. Λοιπόν, φυσικά και η ιστορία μας δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο της έμπνευσης και αυτό αποδεικνύεται από αυτό εδώ το μυθιστόρημα που μας παραδίδατε, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί υπάρχει... η ιστορία πάντοτε είναι κάτι πολύ περισσότερο και βαθύτερο. Ναι, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από το λεγόμενο ιστορικό μυθιστόρημα, ότι είναι σχετικά πιο εύκολο εντός εισαγωγικών, γιατί βρίσκει τους ήρωες έτοιμους μέσα στα ιστορικά γεγονότα. Αυτό είναι εν μέρη αλήθεια όταν ο συγγραφέας δεν κοπιάζει έτσι ώστε να εξελιχθούν οι προσωπικότητες που βρίσκει διαβάζοντας και να δημορφώσει πραγματικούς ζωντανούς χαρακτήρες. Πέρα από τους ιστορικούς ήρωες λοιπόν, υπάρχουν και οι ήρωες οι μυθοπλαστικοί, οι οποίοι έχουν τον κεντρικό ρόλο σε ένα μυθιστόρημα που θέλει να είναι αξιολόγου. Θα ήθελα να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ο σημερινός μου εκλεκτός καλεσμένος, ο Κώστας Χατζιαντωνίου, έχει τιμηθεί για το μυθιστόρημά του Αγκριτζέντο του 2009 με το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011. Αγαπάει πάρα πολύ την ιστορία και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι όσοι τον διαβάζουμε από τα πρώτα του βιβλία. Πεζογράφος, δοκιμιογράφος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο και όπως λέει ο ίδιος, διαρκώς επιστρέφει. Τι είναι αυτό που σας κάνει να επιστρέφετε στη Ρόδο? Ναι, ο γενέθλιος τόπος για μένα δεν είναι ένα συμπτωματικό γεγονός. Μας καθορίζει και μας καθοδηγεί με ποικίλους τρόπους, άλλοτε συνειδητούς και άλλοτε ασυνείδητους. Η σχέση ειδικά με τη γη είναι μια σχέση πνευματική, δεν είναι μια σχέση υλική. Η επιστροφή λοιπόν σε ένα χώρο στον οποίο μεγάλωσε κανείς δεν είναι απλώς μια κίνηση νοσταλγίας, αλλά επανασύνδεσης με κάτι βαθύτερο που υπάρχει πριν από μας και θα υπάρχει μετά από μας. Συνερώντας λοιπόν όλες τις διαστάσεις του χρόνου, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, αυτό ίσως είναι μια κίνηση ακύρωσης του μεγάλου μας εχθρού, του χρόνου, έτσι ώστε μέσα από τον τόπο να βρίσκουμε τον τρόπο να νικούμε το χρόνο. Δεν ξέρω αν στους περισσότερους αναγνώστες πιάσει αυτό το παιχνίδι, να το πω, του ευρήματος της κυρίας που παραδίδει στον συγγραφέα τα χειρόγραφα, τα τετράδια, όπου εκεί είναι μεταφρασμένο το βυζαντινό χειρόγραφο. Πάντως για αυτούς που σας γνωρίζουν, καταλαβαίνουν. Το βιβλίο «Το στέμμα των αυγών», ένα βυζαντινό χειρόγραφο μυθιστόρημα της εκδόσης Καστανιώτη, αρχίζει με μια επεξήγηση του συγγραφέα το χειρόγραφο των Σωσάνδρων και πώς ήρθε στα χέρια μου. Θα πρέπει να πω ότι πραγματοποιήσατε έναν άθλο με την έννοια ότι είχατε να διαχειριστείτε μια εποχή για την οποία λίγα πράγματα είναι γνωστά σε μας. Μιλάμε για την περίοδο μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους το 1204 και την διάσπαση της αυτοκρατορίας και τη δημιουργία από έναν κλάδο βυζαντινών αυτοκρατόρων της δημιουργίας της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Όλα διαδραματίζονται στο μυθιστόρημά σας σε αυτό το χώρο, στην αυτοκρατορία της Νίκαιας. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Θα ήθελα να μου πείτε εσείς το παιχνίδι της αρχής με τον συγγραφέα ο οποίος συναντά μια κυρία η οποία του παραδίδει ένα δέμα με 6 πυκνογραμμένα τετράδια του δασκάλου Φίλωνα Καπετανίδη. Ναι. Κατά τον μύθο
ή την αλήθεια, αυτό θα αφηθεί στην κρίση του αναγνώστη. Το χειρόγραφο αυτό έρχεται στα χέρια μου σε νεοελληνική απόδοση από έναν δάσκαλο που ζούσε στην Μαγνησία της Ιωνίας και πέρασε στα χέρια ενός λοχαγού τις μαύρες ημέρες του Αυγούστου του 1922, όταν συμβαίνει η γνωστή καταστροφή του λοχαγού αναγνώστου. Ακριβώς. Στο χειρόγραφο αυτό έχουμε την περιγραφή ενός εξαήμερου, κατά το οποίο ένας μοναχός της Μονής των Σωσάνδρων, η Μονή των Σωσάνδρων είναι κοντά στη Μαγνησία τη σημερινή, λίγα χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Υπήρχε και τα ερείπια της υπάρχουν. Και σώζονται ακόμη τα ερείπια της σε ένα χωριό. Το χειρόγραφο λοιπόν αυτό περιγράφει εν είδη ημερολογίου τις αναμνήσεις της ζωής ενός μοναχού, ο οποίος μετά από μια σύντομη στρατιωτική σταδιοδρομία εγκαταβιώνει σε αυτή τη μονή και θυμάται τα γεγονότα του 13ου αιώνα της αυτοκρατορίας της Νικαίας. Πώς ιδρύεται αυτή η αυτοκρατορία από τον Θεόδωρο I τον Λάσκαρη, πώς ανασυγκροτείται στη συνέχεια από τον διάδοχο τον γαμπρό του Ιωάννη Βατάντζη και ο τρίτος αυτοκράτορας είναι ο Θεόδωρος II ο Λάσκαρης, στο μνημόσυνο του οποίου διακόπτεται η αφήγηση από αυτόν τον μοναχό. Καθώς στα εννιάμερα του μνημοσύνου συμβαίνει ένα πραξικόπημα στην Μονή των Σωσάνδρων, όπου ανέρχεται στον θρόνο ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, αυτός ο οποίος μετά θα απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη μετά από 3 χρόνια. Μέσα από όλη αυτή την περιγραφή μπορεί να δει κανείς όχι απλώς τα γεγονότα, τα ιστορικά ενός κρίσιμου αιώνα για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά γεγονότα τα οποία αφορούν με έναν τρόπο άμεσο, θα τολμούσα να πω, και την σημερινή νεοελληνική πραγματικότητα, αφού σε αυτή την αυτοκρατορία τίθενται για πρώτη φορά οι βάσεις της νεοελληνικής συνείδησης, όπως σημαντικοί ιστορικοί όπως ο Νίκος Βορώνος έχουν αναπτύξει, αλλά και όπως φαίνεται από οποιαδήποτε μελέτη αυτής της περίοδου, καθώς για πρώτη φορά βασιλείς και πατριάρχες αυτού του αιώνα αυτοπροσδιορίζονται καθαρά πια ως Έλληνες. Μιλήστε μου για τη γλώσσα του μυθιστορήματος. Ναι, η γλώσσα όπως όλοι γνωρίζουμε είναι το άπαν στη λογοτεχνία και αυτό ήταν το πιο δύσκολο του όλου εγχειρήματος. Γιατί τα ιστορικά στοιχεία είναι και η έρευνα απλώς θέλει λίγο υπομονή στην ανάγνωση. Στην ανάγνωση και την ανέβρεση τους γενικότερα. Στη γλώσσα όμως είναι το μεγάλο στοίχημα στο αν θα έχει και λογοτεχνική αξία μια προσπάθεια. Με το έβρεμα της νεοελληνικής απόδοσης από τον Λόγιο Φίλωνα Καπετανίδη ξεπεράστηκε σε ένα πρώτο στάδιο το γεγονός ότι η γλώσσα του μοναχού εκείνης της περίοδου θα έπρεπε να είναι ανάλογη. Αν όμως χρησιμοποιούσαμε την γλώσσα εκείνη θα είχαμε μια πολύ σημαντική δυσκολία για τον αναγνώστη τον σημερινό. Ξεπερνώντας λοιπόν αυτό το εμπόδιο με την απόδοση στην νεοελληνική, θα έπρεπε στη συνέχεια να επιτύχει κανείς να αποδώσει την ατμόσφαιρα και την σκηνογραφία όλης αυτής της περίοδου. Και εκεί γίνεται μια προσπάθεια εξισορρόπησης με την εισαγωγή γλωσσικών στοιχείων που έχουν τον βυζαντινό χαρακτήρα της μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας, είτε δημόδους είτε πιο αττικίζουσας, ειδικά σε κάποια σημεία που το εγκόμιο της Νικαίας θα αναφέρω για παράδειγμα, όπου εκεί γίνεται μια προσπάθεια συνδυασμού των διαφόρων γλωσσικών μορφών. Και αυτό είναι και ένα γενικότερο στοιχείο το οποίο πάντα επιδιώκω στα βιβλία μου, να παίζω με όλες τις μορφές της γλώσσας για να καταδεικνύεται έτσι η συνέχειά της. Με έναν τρόπο που αυτό θα το κρίνει βέβαια ο αναγνώστης,
ώστε και ο σύγχρονος αναγνώστης να μην αποξενώνεται, αλλά ούτε και να παραδίδεται στην ευκολία της σύγχρονης ομιλούμενης γλώσσας. Που σημαίνει ότι για σας γλώσσα και η γλώσσα είναι μια πατρίδα. Ναι, έχει λεχθεί ότι είναι η μόνη μας πατρίδα. Αυτό ίσως να είναι υπερβολικό, γιατί η πατρίδα είναι κάτι πολύ γενικότερο. Στην εθνική μας ιστορία ξέρουμε πληθυσμούς οι οποίοι έχασαν την ελληνική γλώσσα και όμως κράτησαν με έναν υπέροχο μυστικό τρόπο αυτή την αίσθηση της συνέχειας, και αναφέρομαι και σε τουρκόφωνους Έλληνες και σε σλαβόφωνους Έλληνες που διατήρησαν αυτή την ελληνική συνείδηση. Άρα λοιπόν είναι κάτι βαθύτερο και ίσως και απροσδιόριστο. Αλλά σίγουρα η σημασία της γλώσσας είναι τεράστια στο να διατηρηθεί η γρηγορούσα μια συνείδηση ενός λαού. Διαβάζω από την καταπληκτική ενότητα με την υπέροχη γλώσσα Νικαίας Εγκόμιον. «Νου θεϊκό θα πω αυτήν την πόλη και τους πολίτες της αγαθούς, διότι πράξη και θεωρία ευγενικά ενώνουν, τα σκαλοπάτια ανεβαίνοντας του λόγου με βήμα σταθερό και από την δύναμη της λογικής κοσμούμενη, τον οικείο τους νου περιτυχίζουν, την πολιτεία τους, για να την κάνουν πιο περίβλεπτη και από τον μυδικό τον πλούτο και από την χρυσή ομυρική αλυσίδα που κρέμεται από τον ουρανό. Έτσι έγινε αυτή η βασιλική πόλη, ανώτερη κάθε άλλης, τους κατοίκους της περιβάλλοντας με τον πιο ωραίο ήχο, το πλέον εξέχον άκουσμα, και σεμνημνωμένη σεμνύνεται και στηριζωμένη στηρίζει, και αν υπάρχει ακόμη κάποια ενάντια πολιτεία, αυτή με την ευστάθειά της είναι λιμάνι που από κείνην τους κατοίκους της προστατεύει, διότι το σώμα τότε δεν παρεκκλίνει μόνο όταν υπάρχει ευρυθμία ανάμεσα στα μέλη, τα μέρη και τα όργανά του. Τι ωραίος φιλόσοφος και με τι λόγια που έχουν ισχύ μέχρι τις μέρες μας. Αναφέρουμε στον γιο, τον Θεόδωρο του Ιωάννη Βατάτζη, ναι, ο οποίος συνδέει τους κατοίκους με μία πόλη και που λέει ότι οι κάτοικοι είναι αυτοί που δίδουν σε μία πόλη την όποια αξία της. Και σκεφτόμουν ότι αλίμονο αν το αναλογιστούμε για μας σήμερα, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Πώς συμπεριφερόμαστε εμείς σε μία πόλη. Ναι, ευτυχώς ή δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. Είναι οι κάτοικοι που προσδιορίζουν την πόλη και μια χώρα γενικότερα. Το απόσπασμα που μόλις διαβάσατε βασίζεται πάνω σε ένα πραγματικό λόγο του Θεόδωρου του Δεύτερου του Λασκάριος, το Νικαίας Εγκόμιον. Ο Θεόδωρος ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα αυτών των χρόνων. Δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο πατέρας του Ιωάννης Βατάντζης ή ο παππούς του, ο ιδρυτής της αυτοκρατορίας, αλλά στα 4 χρόνια που έζησε, και ήταν χρόνια δύσκολα για αυτόν, γιατί πέθανε σε μικρή ηλικία, μόλις 36 χρόνων, είχε από ανίατη ασθένεια. Αλλά είναι μια προσωπικότητα εξαιρετική. Πέρα από τη φιλοσοφική του παιδεία, που φαίνεται σε λόγους που έχουν σωθεί, ή την θεολογική του εγκράτεια, ή ακόμη και την ποιητική του δύναμη, οι περισσότεροι που έχουν πάει σε έναν εσπερινό θα έχουν ακούσει τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αυτό το ποίημα είναι έργο του Θεοδόρου του Δεύτερου του Λασκάριος. Και λύστε μου μία απορία οικογενειακής φύσεως. Γιατί ο Θεόδωρος δεν πήρε το επίθετο του πατέρα του, του Βατάτζη? Γιατί Λάσκαρης? Ήθελαν να δείξουν τη συνέχεια της δυναστείας. Της δυναστείας των Λασκαριδών. Ο παππούς του ήταν Λάσκαρης. Ο Θεόδωρος ο πρώτος δεν είχε γιους, ή μάλλον είχε, αλλά πέθανε σε εφηβική ηλικία. Και έτσι τον διαδέχθηκε ο γαμπρός του, ο Ιωάννης Δούκας Βατάντζης, ο οποίος είχε μία ρίζα από την οικογένεια των Δουκών, την περίφημη, αλλά επικράτησε το όνομα Βατάντζης από την περιοχή του Δημοτίχου, η οικογένεια των Βατάντζηδων, με προσφορά και αυτή στην αυτοκρατορία
αρκετούς αιώνες νωρίτερα. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για το νέο μυθιστόρημα του Κώστα Χατζιαντωνίου, το στέμα των αυγών, με μια γοητευτική γλώσσα, ένα βυζαντινό χειρόγραφο. Θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος, όχι όμως, δεν θα τα πούμε όλα, για να ανακαλύπτετε τη γοητεία και την εξέλιξη αυτής της ιστορίας εσείς σιγά σιγά διαβάζοντας το βιβλίο. Θα μιλήσουμε όμως οπωσδήποτε για την συγκλονιστική εκείνη ώρα της άλωσης της πόλης το 1204 από τους Φράγκους και τις λαιλασίες που πραγματοποίησαν και θα μιλήσουμε και για τους αμύθιτους θησαυρούς που έκλεψαν και που ίσως σήμερα πολλούς από αυτούς τους θησαυρούς τους θαυμάζουμε σε διάφορα μουσεία της Ευρώπης. Αγαπητοί μου φίλοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι». Σημερινός εκλεκτός καλεσμένος, ο ιστορικός, δοκιμιογράφος, πεζογράφος, ο Κώστας Χατζιαντωνίου. Μιλάμε για το γοητευτικό μυθιστόρημά του «Το στέμα των αυγών», ένα βυζαντινό χειρόγραφο. Μας μεταφέρει στο 1204, πρόκειται δηλαδή για μια ιστορία του 13ου αιώνα. Αναφέρεται το μυθιστόρημα σε γεγονότα και πρόσωπα της εποχής της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Βλέπουμε εμείς και τον σχετικό χάρτη της εποχής εκείνης. Μοναχός της Μονής Σωσάνδρων, στο όρος Ήπειλος, δυτικά της Μαγνησίας. Χρόνος της συγγραφής δηλώνονται μόλις 6 μέρες του Αυγούστου του 1258. Και συγγραφέας είναι ο ιερομόναχος Ευψύχιος, ο οποίος αποκαλύπτει πόσο ο βασιλιάς Θεόδωρος Β' του εμπιστεύτηκε προτού πεθάνει το περίφημο Οάτων, το στέμα των αυγών. Αλλά πείτε μας εσείς καλύτερα, τι ήταν αυτό το διάδημα. Το Οάτων, όπως αναφέρουν οι χρονογράφοι της εποχής, ο Νικηφόρος Γρηγοράς, και ο Ακροπολίτης και άλλοι, ήταν ένα στέμα το οποίο αγοράστηκε από τις πωλήσεις των προϊόντων και των ειδικά αυγών. Των αυγών, των μεγάλων κτημάτων, των αυτοκρατορικών κτημάτων, τα οποία είχε οργανώσει ο Ιωάννης Βατάντζης, γιατί πέρα από την προσπάθεια ανάκτησης των εδαφών της αυτοκρατορίας και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ο Ιωάννης Βατάντζης είχε εκπονήσει και ένα εκπληκτικό πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης και αγροτικής επέκτασης, έτσι ώστε μέσα από τα αυτοκρατορικά κτήματα, τα δημόσια κτήματα, να ξαναρχίσει η αυτοκρατορία να στερεώνεται οικονομικά στα πόδια της. Αυτό το στέμα, όπως αναφέρουν οι αυτοκράτορες, το δόρισε ο αυτοκράτορας στη σύζυγό του και μετά χάνεται, γιατί επειδή ο γιος του, ο Ιωάννης, μικρό παιδί όταν ήταν, ανατράπηκε από τον Παλαιολόγο, δεν έχουμε κάποια ιστορική αναφορά τι μπορεί να έγινε το αυτό στέμα. Το στέμα. Μέσα από την χρονογραφία του Ευψύχιου που αναφέρετε εσείς, υπάρχει η πληροφορία, αν αυτό είναι αληθινή ή μυθιστορηματική θα φανεί, ότι το εμπιστεύθηκε στον Ευψύχιο. Λοιπόν. Ο Ευψύχιος χάνεται το 1258, επομένως δεν ξέρουμε και την τύχη του στέματος. Αν το στέμα των αυγών μεταφραστεί στα τουρκικά και διαβαστεί από τους Τούρκους, πιστεύω ότι θα υπάρχει κύμα εξερευνήσεων στα ερείπια της Μονής Σωσάνδρων, προκειμένου ίσως να ανακαλύψουν το Οάτων, ναι, δεν αποκλείεται, το διάδημα αυτό. Δεν αποκλείεται. Και όπως λέει και ο ήρωάς σας, ίσως μαζί με τα χειρόγραφα, κάπου να είναι φυλαγμένο και το Οάτων, το διάδημα αυτό. Γιατί κατά το μύθο το χειρόγραφο βρέθηκε στα ερείπια αυτής της μονής. Λοιπόν, η νύχτα πρώτη, 20 προς 21 Αυγούστου του 1258,
εν τη μονή των Σωσάνδρων, ο Ευψύχιος εκφράζει τη θέλησή του να γράψει όσα έζησε, λέγει χαρακτηριστικά, με συνθλίβη ιδέα πως οι άνθρωποι που θα έρθουν σε παρόμοιες περιστάσεις, ολοένα θα πέφτουν σε άλλο κύκλο της ιστορίας, δεμένοι, μα στην ίδια πάντα αγωνία ριγμένοι. Και αναρωτιέται, θα διδαχθούν κάτι από τις πράξεις και τις παραλήψεις μας. Η ιστορία έδειξε ότι δεν διδαχθήκαν οι επόμενες γενιές απολύτως τίποτε. Ο ίδιος κύκλος αίματος, η ιστορία που λέγαμε προηγουμένως είναι ένας απέραντος αγρός αίματος. Εσείς ζωντανεύετε εκείνη την περίοδο, μετά την άλωση από τους Φράγκους της πόλης, που είναι μια εποχή βαρβαροτήτων. Τι διέπραξαν οι Φράγκοι το 1204 στην πόλη, κύριε Χατζη Αντωνίου, και ίσως όπως είπαμε πριν, εκεί βρίσκονται και οι ρίζες της άλωσης από τους Τούρκους το 1453. Όσο και να είναι γνωστά τα γεγονότα αυτής της περίοδου, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τις βαρβαρότητες της πρώτης άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, τους Βενετούς, τους Φράγκους και τους Φλαμανδούς, για να το εξειδικεύσουμε, και όσο και αν δεν πρέπει να ξεχνάμε τις δικές μας ευθύνες, γιατί η πρόσκληση των Σταυροφόρων έγινε από διεκδικητές του θρόνου της Κωνσταντινούπολης, Βυζαντινούς που είχαν χάσει το στέμα, και αυτό πολλά μπορεί να σημαίνει για το πώς πάντα ανοίγει η Κερκόπορτα από εμάς τους ίδιους. Όταν κανείς διαβάζει, ειδικά τον Χωνιάτη που περιγράφει τα γεγονότα εκείνης της μέρας, της 13ης Απριλίου του 1204, πραγματικά συγκλονίζεται από το μέγεθος της βαρβαρότητας, την οποία διέπραξαν άνθρωποι που κατά τα άλλα έφεραν και το Σταυρό μάλιστα και ξεκινούσαν για να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους, γιατί αυτή ήταν η ιδέα υποτίθεται η οποία συνήχε την εκστρατεία τους, και όχι μόνο στην συγκεκριμένη Σταυροφορία, γιατί υπήρχε μια συνέχεια σταυροφοριών εκείνους τους αιώνες. Αυτή λοιπόν η Να βλέπουμε παρέκκληση, και τις φωτογραφίες παρακαλώ από την άλωση της πόλης από τους Φράγκους. Αυτή η παρέκκληση πραγματικά βάζει σε σκέψεις ότι δεν αρκεί να είναι το ιδεολογικό πλαίσιο ή το πλαίσιο πίστεως χριστιανικό, αλλά υπάρχει κάτι βαθύτερο που οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή και σε πράξεις θλιβερές. Και αυτό πραγματικά οδηγεί σε σκέψεις για την φύση του ανθρώπου, την οποία δεν μπορεί να την τιθασεύσει ούτε μια μεγάλη πίστη, όταν τα ορμέφυτα της βαρβαρότητας και της βίας μέσα του, για διάφορους λόγους, παίρνουν τον πρώτο ρόλο και οδηγούν τον άνθρωπο σε πράξεις όπως εκείνες. Γιατί μπορεί φυσικά η ηγεσία τους και κάθε ηγεσία να έχει πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά οι αυτούργοι είναι πάντα απλοί άνθρωποι οι οποίοι στο όνομα της πίστεως ή μιας ιδέας μπορούν να εκτραπούν σε τρομερά εγκλήματα. Μιλάμε για το κεφάλαιο εδώ, το φρικτό τέλος του Ανδρόνικου Κομνηνού. Θυμήστε μας ποιος ήταν ο Ανδρόνικος Κομνηνός. Ναι, ένας γόνος της περίφημης οικογένειας των Κομνηνών, το 1180 καταλαμβάνει μετά από μια επανάσταση το θρόνο και αρχίζει μια σειρά μεταρρυθμίσεων, αλλά με ένα πολύ βίαιο τρόπο. Αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων. Στο όνομα βέβαια της ανασυγκρότησης της αυτοκρατορίας. Και έτσι μέσα σε 3 χρόνια ο αυτοκράτορας αυτός, ο οποίος είχε μεγάλη λαϊκή απήχηση, γίνεται τόσο μισητός που όταν ανατρέπεται μετά το 1185 οδηγείται όχι απλώς στο θάνατο, αλλά στον θάνατο μετά από φρικτά και ανίκουστα μαρτύρια. Μου έκανε εντύπωση αυτή η βαρβαρότητα, η σκληρότητα, η οποία μάλλον είναι πραγματικό γεγονός. Γράφει ο Ευψύχιος: «Πολεμούσα τους Νορμανδούς στη Θεσσαλονίκη
και σαν την πήρανε με θεωρούσαν νεκρό για ημέρες, με βρήκαν σε ένα λαιλατημένο σπίτι μέσα σε σωρούς σκοτωμένων ανασένο. Ένα μήνα αργότερα είχα συνέλθει πια, έμαθα πως μαρτύρησε στα χέρια του όχλου, πως του ξερίζωσαν τα γένια, του συντρίψανε τα δόντια, του κόψαν το δεξί χέρι και με σκόρδα και πράσα τον στεφανώνανε και πως αφού του έβγαλαν ένα μάτι, ανάποδα τον ανέβασαν σε μια ψωραλαία καμήλα με διάρρεια, με το κεφάλι του να κρέμεται κάτω από την ουρά του ρυπαρού ζώου. Για να αρχίσει ανά τις ρήμες η περιφορά του με το πλήθος που κάποτε τον δόξαζε, να του ρίχνει ακαθαρσίες. Λένε πως όταν έφερε το ζερβί χέρι ματωμένο στο στόμα, κάποιος είπε, τώρα που δεν μπορεί να μεθύσει με το αίμα των υπηκών του, πίνει το ίδιο του το αίμα. Μου κάνουν όλες αυτές οι απίστευτες βαρβαρότητες. Είναι μια εντύπωση μεγάλη. Απίστευτες σκληρότητες, όπου ο άνθρωπος είναι ικανός για τα πάντα. Φτάνει σε ύψη αγιότητας και την ίδια στιγμή δίπλα του μπορεί να συμβαίνουν βάθη βαρβαρότητας. Και αυτή, κύριε Χατζιαντωνίου, η παράδοση, να το πω έτσι, η βάρβαρη, το να, όταν θέλει κάποιος ηγέτης να ξεμπερδέψει με κάποιον που τον τυφλώνει. Ναι, γιατί στο Βυζαντινό δίκαιο ένας τυφλός δεν μπορούσε πια να διεκδικήσει ξανά τον θρόνο. Και θεωρείται η τύφλωση ως μια ποινή που προβλέπεται από το Βυζαντινό δίκαιο και πάρα πολλές φορές, ειδικά σε θέματα νομιμότητας και διαδοχής και αντιμετώπισης των ανταπαιτητών του θρόνου, ήταν σύνηθες να τυφλώνονται οι αντίπαλοι έτσι ώστε να ξεμπερδεύουν με αυτούς και από τις φιλοδοξίες που θα μπορούσαν να έχουν στο μέλλον. Λοιπόν, Βυζαντινοί αυτοκράτορες ίδρυσαν μετά την άλωση της πόλης το 1204 από τον Ερίκο τον Δάνδολο, τον Βονιφάτιο Μονφερατικό και τον Βαλδουίνο της Φλάνδρας. Ίδρυσαν μια σειρά από ανεξάρτητα κράτη, μεταξύ των οποίων και την Αυτοκρατορία της Νίκαιας, την οποία βέβαια ποθούσε να καταλάβει αυτή η μορφή μεγάλη του Ιωάννη Βατάτζη, αλλά δεν το έκανε αυτός. Ανακαταλήφθηκε η πόλη το 1261. Ναι, τρία χρόνια, αυτό δεν περιγράφεται στο βιβλίο, που όπως είπαμε σταματά στο 1258, όταν ανεβαίνει στο θρόνο Μιχαήλ Παλαιολόγος. Τρία χρόνια αργότερα, ένα απόσπασμα υπό τον Στρατηγόπουλο κατόρθωσε και μπήκε στην Κωνσταντινούπολη και έτσι ο Μιχαήλ από την Νίκαια μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη που έχει άλλους δύο αιώνες ζωής ως αυτοκρατορία, ζωής όμως η οποία πια υπό το βάρος της εξάρτησης από τη Δύση και της συνεχούς αντιπαράθεσης σε όλα τα μέτωπα, γιατί 13ο αιώνα πια μετά τους Σελτζούκους εμφανίζονται και οι Οθωμανοί, οι οποίοι αναπτύσσονται ταχύτερα τον 14ο αιώνα, με συνέπεια να είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη το 1453. Βασικά, το βιβλίο αφηγείται την βασιλεία του Ιωάννη Βατάτζη στο σύνολό της, αρχίζοντας από τη Λαμπρή του 1208 που γίνεται στη Νίκαια η στέψη του βασιλέως των Ρωμαίων Θεοδόρου από τον νέο Πατριάρχη Μιχαήλ Αντοριανό. Ο Ευσύχιος αναφέρει συχνά τον Νικήτα Χωνιάτη που ήταν ένας Βυζαντινός Έλληνας υψηλόβαθμος ιστορικός, θεωρείται ο σημαντικότερος Βυζαντινός ιστορικός του 12ου αιώνα και νομίζω ότι τα λόγια του έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί υπήρξε και αυτό της μάρτυρας της άλωσης της πόλης το 1204 από τους Φράγκους, έτσι δεν είναι, Νικήτας Χωνιάτης. Έχουμε μια περιγραφή όλων των γεγονότων, αλλά στον Χωνιάτη χρωστάμε και τον περίφημο λόγο του βασιλέως του Θεοδόρου του πρώτου του Λασκάριος που είναι ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου και η γέννηση της μεγάλης ιδέας. Συνήθως τη μεγάλη ιδέα την συνδυάζουμε με τον νεότερο ελληνισμό.
αλλά ως αίσθημα λαϊκό και ως ανάγκη ανάκτησης προκύπτει μέσα από την αυτοκρατορία της Νικαίας και στον κύκλο των λογίων εκείνης της εποχής που έχουν τον προσανατολισμό, ανακατάληψης της Κωνσταντινούπολης και συνέχιση της αυτοκρατορίας. Με έναν τρόπο δηλαδή θα λέγαμε ότι και το νεοελληνικό κράτος θα μπορούσε να το δει κανείς ως μια αυτοκρατορία της Νικαίας, η οποία δεν μπόρεσε να επιτελέσει τον σκοπό της. Το ρόλο του. Στις 22 Αυγούστου του 1222 πεθαίνει ο Θεόδωρος Λάσκαρης από το γένος των Λασκαρίδων. Νέος βασιλιάς στέφεται ο Ιωάννης Βατάτζης και έχουμε την ιστορική επιστολή του Ιωάννη Βατάτζη προς τον Πάπα τον Γρηγόριο και την κοινωνική πολιτική του Ιωάννη Βατάτζη. Μιλήστε μας για αυτή την προσωπικότητα που οι περισσότεροι αγνοούμε. Ο Ιωάννης Βατάτζης, πέρα από τα εξαιρετικά του στρατιωτικά χαρίσματα, κατάλαβε ότι για να ανασυγκροτηθεί μια αυτοκρατορία δεν αρκούν οι στρατιωτικές νίκες, δεν αρκούν οι διπλωματικές επιτυχίες, αν δεν υπάρχει μια κοινωνική πολιτική η οποία να μπορεί να στρατεύσει γύρω από την αυτοκρατορία και γύρω από το κράτος τις λαϊκές τάξεις. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο συγκρούστηκε με τα συμφέροντα των μεγάλων κτηματιών της εποχής του και μπόρεσε να δημιουργήσει με ένα πρόγραμμα κοινωνικής, πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης θεσμούς οι οποίοι ουσιαστικά σχεδόν ανέστησαν την αυτοκρατορία από την βαθιά παρακμή στην οποία είχε περιέλθει. Αυτή την πολιτική δεν μπόρεσε να τη συνεχίσει ο γιος του γιατί όπως είπαμε πέθανε σύντομα μετά την ανάρρησή του στο θρόνο και η επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη της Αυτοκρατορίας μπορεί να είχε το ασφαλώς μεγάλο θετικό στοιχείο το ότι απελευθερώθηκε η πρωτεύουσα Αυτοκρατορίας. Αυτό όμως είχε μία παράπλευρη απώλεια θα τη λέγαμε, ότι οι αυτοκράτορες, οι παλαιολόγοι στη συνέχεια δεν έδωσαν την προσοχή που έπρεπε στη Μικρά Ασία και στη σχέση του θρόνου με τις λαϊκές τάξεις. Με συνέπεια να δημιουργηθεί πάλι μια νέα κρίση που επιδεινώθηκε και από την οικονομική εκμετάλλευση της αυτοκρατορίας από τις Ιταλικές πόλεις και έτσι αργά αλλά σταθερά η αυτοκρατορία να παρακμάζει για να φτάσει στην τελική της πτώση. Και βέβαια αγνόησαν και τα πρώτα δείγματα των Σελτζούκων Τούρκων και των Μογγόλων οι οποίοι συχνά χτυπούσαν την αυτοκρατορία της Νίκαιας καταλαμβάνοντας εδάφη, κάστρα, περιοχές, ήταν θα λέγαμε προειδοποιητικά μηνύματα για αυτό που θα ακολουθούσε το 1453. Ναι, δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος του κινδύνου. Πίστευαν ότι όπως αντιμετώπιζαν επί χίλια χρόνια τους διάφορους βαρβάρους με διπλωματικές κινήσεις, με οικονομικές εξαγορές, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και τα τουρκικά φύλλα. Αλλά δυστυχώς η τουρκική άνοδος, ειδικά με την όθηση που έδινε το Ισλάμ σε αυτά τα φύλλα, έδειξε ότι δεν ήταν ένας κίνδυνος όπως των άλλων λαών που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τις παραδοσιακές μεθόδους. Αλλά φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν αφέθηκε και ποτέ απερίσπαστη η Κωνσταντινούπολη να αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο, αφού πάντα στην πλάτη της είχε να αντιμετωπίσει την δυτική επιβουλή. Και πολύ λυπάμαι που όταν μας προκαλεί ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, μιλώντας για τη Μικρά Ασία, για όλα αυτά τα ιερά χώματα της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, δεν του θυμίζουμε σε ποιον ανήκανε και πώς αυτοί τα αρπάξανε από εμάς και πώς αφανίσανε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Ναι, θα μπορούσε κανείς χωρίς κραυγές και χωρίς μεγαλοστομίες να υπενθυμίζει κάθε φορά που έχουμε μία προκλητική δήλωση ποια είναι τα ιστορικά δεδομένα αυτής της περιοχής στην οποία έφτασαν τα τουρκικά φύλλα έτσι ώστε να αισθάνονται και οι ίδιοι
ότι θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένοι όταν εκφράζονται και ειδικά όταν διατυπώνουν ιστορικές θέσεις. Και όταν μιλούν για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, στους οποίους οι Τούρκοι οφείλουν μεγάλο σεβασμό. Πρέπει να μας σέβονται για την ιστορία μας και για όλα αυτά που έχουμε παραδώσει και σε αυτούς. Δείτε πόσο φωτεινό ήταν το πνεύμα του Ιωάννη Βατάτζη. Φρίαξαν οι γεωκτήμονες, μα δεν είχαν τίποτε να προσάψουν σε αυτόν που για τον εαυτό του κράτησε όσα χρειάζονταν μόνο για τις ανάγκες των ανακτόρων, τις δαπάνες των υπαλλήλων και την συντήρηση των βασιλικών ιδρυμάτων, αν και όπου έπρεπε εκχώρησε προνοιακά κτήματα και σε μέλη της στρατιωτικής αριστοκρατίας για να τονωθεί η παραγωγή. Τον κατηγορούσαν λοιπόν τον Βατάτζη για την πολιτική του αυτή. Ο Ιωάννης τους έδωσε την πρέπουσα απάντηση. Ποια ήταν η απάντηση του Βατάτζη? Δεν μπορεί να υπάρχει στη βασιλεία ανισότητα, οι ευγενείς να έχουν όλον τον πλούτο και οι φτωχοί να πεινούνε. Όταν ο λαός δυστυχεί, έλεγε ο Ιωάννης Βατάτζης, ούτε στους νόμους πειθαρχεί, ούτε ειρήνη υπάρχει. Όλοι πρέπει να έχουν από ένα κομμάτι γης. Το έλεγε τότε το 1250 τόσο, Αιώνες πριν ο Ιωάννης Βατάτζης, αυτός ο οποίος αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος Βυζαντινός αυτοκράτορας. Πραγματικά, και έφτασε να αγιοποιηθεί λίγα χρόνια μετά το θάνατό του. Λατρευότανε και στη Μαγνησία και στη Μικρασία για αιώνες και αυτή η μνήμη έφτασε μέχρι τις ημέρες μας που... στις 4 Νοεμβρίου τιμάται η μνήμη του και πραγματικά έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό θρύλοι και μύθοι γύρω από το πρόσωπό του, όπως συμβαίνει και από το σκήνομά του όταν ξεθάφτηκε, πώς τον βρήκανε κλπ. Ανάμεσα στα πρόσωπα που περνάνε από την ιστορία σας και ο Τζελαλεντίν Ρουμί, Μελβάνα Τζελαλεντίν Μοχάμεντ Μπαλκί Ρουμί, 1207-1273, από τους μεγαλύτερους μυστικιστές ποιητές, το μνημειώδες έργο του Μεσνεβί, ένας ωκεανός μυστικής φιλοσοφίας, το κατάλαβα ότι τον αγαπάτε κι εσείς. Ναι, ήταν μια φυσιογνωμία που πολλοί τον συνδέουν με το σελτζουκικό κράτος του Ικονίου στο οποίο έζησε. Η καταγωγή του βέβαια ήταν περσική και είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από από Έλληνες μυστικούς και από την Βυζαντινή παιδεία εκείνων των αιώνων. Λοιπόν, οι Μογγόλοι χτυπούν την αυτοκρατορία της Νίκαιας, χτυπούν το Ικόνιο, υπάρχει μια απίστευτη περιγραφή της μάχης στη σελίδα 207 που με γοήτευσε, ζωντανεύεται κυριολεκτικά, δηλαδή τι διάβασμα πρέπει να κάνατε κύριε Χατζη Αντωνίου για να ζωντανέψετε μια μάχη εκείνης της εποχής. Ναι, γιατί η περιγραφή πάντα πρέπει να είναι, να αποδίδει τα στοιχεία, τα πραγματικά μιας μάχης του 13ου αιώνα. Οπότε δεν αρκεί η φαντασία, χρειάζεται και η πραγματική έρευνα. Και σημείωσα εδώ κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ από τη σελίδα 217, από τα κτιστά του πνεύματος αγαθά, ευεργετικότερο όλων η ιστορία, έλεγε ο γέροντας Νίφων. Ήταν μια προσωπικότητα την οποία ο μοναχός Ευψύχιος αγαπούσε ο ιδιαίτερα. Ο Νίφων είναι ο γέροντας και καθοδηγητής του συγγραφέα, του χειρογράφου του Ευψυχίου, στον οποίο αποδίδεται ένα μεγάλο μέρος της καλλιέργειας του συγγραφέα. Λοιπόν, κύριε Χατζη Αντωνίου, εύχομαι καλό τάξιδο το μυθιστόρημά σας με αυτήν την υπέροχη γλώσσα που γράψατε. Το στέμμα των αυγών. Ευχαριστώ θερμά. Είναι ένα απαιτητικό μυθιστόρημα. Πραγματοποίησατε, επαναλαμβάνω, έναν άθλο, γιατί θα πρέπει να κάνατε μια πολυετή έρευνα γύρω από την εποχή αυτή, την τόσο γοητευτική, τόσο μακρινή, αλλά ταυτόχρονα και τόσο κοντινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μένα χαρά και τιμή να βρίσκομαι στην ιστορικότερη εκπομπή για το βιβλίο στην ελληνική τηλεόραση και να είμαι φιλοξενούμενός σας. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, να διαβάσετε αυτό το μυθιστόρημα και εσείς θα γοητευτείτε και θα ταξιδέψετε σε αυτούς τους καιρούς του 1258-1204 μετά την άλωση των Φράγκων της πόλης και θα μάθετε πολλά
και για αυτή την κορυφαία προσωπικότητα, τον Ιωάννη Βατάτζη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.